Οι δύο πρόεδροι περιέγραψαν μια εικόνα ζωφερή. Εγώ θέλω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος στο κύριο θέμα της απεργίας που θα γίνει την 5η 14 Δεκέμβρη, που αφορά την κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος της απεργίας από τους εργαζόμενους. Την ώρα που οι ελαστικές και μαύρες σχέσεις εργασίας επεκτείνονται μέρα με τη μέρα στον ιδιωτικό τομέα, η απλήρωτη εργασία και η καταπάτη στοιχειωδών δικαιωμάτων γίνονται συνηθισμένες διαδικασίες πλέον, μια νέα επίθεση εξαπολύεται από την κυβέρνηση και την εργοδοσία κατά του κόσμου της δουλειάς. Με την τροπολογία που επιχειρεί να αλλάξει το καθεστώς της λήψης των αποφάσεων στα πρωτοβάθμια σωματεία ιδιαίτερα, απαιτώντας το 50-1 των μελών για την απεργία, μπορεί να αναδιπλώθηκαν προσωρινά, γιατί όπως ξέρουμε το έχουν πάρει πίσω το νομοσχέδιο, κάτω από τη γενικότερη κατακραυγή όλου του κόσμου της εργασίας, αλλά είναι σαφές ότι μετά από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων, ότι σχεδιάζουν να ψηφίσουν τη συγκεκριμένη τροπολογία στις 12 Γενάρη. Πρόκειται για μια ρύθμιση που καθιστά πρακτικά απαγορευμένο το δικαίωμα στην απεργία για πολλά πανελλαδικά πρωτοβάθμια σωματεία. Φανταστείτε ένα σωματείο ενός σούπερ μάρκετ που έχει πανελλαδική κάλυψη να χρειάζεται το 50-1 των μελών του, πρέπει να καλέσει όλους αυτούς τους υπαλλήλους σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος για να πάρουν απόφαση. Καθιστά πρακτικά αδύνατο. Και δυσκολεύει συνολικά τη λήψη απεργιακών αποφάσεων για τις πρωτοβάθμιες εργατικές οργανώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η ρύθμιση αυτή στοχεύει ακριβώς στα κύτταρα της οργάνωσης των εργαζομένων, στη βάση δηλαδή του εργατικού κινήματος. Και ουσιαστικά χτυπάει όσες εργατικές οργανώσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με μαζικές διαδικασίες, συναποφασίζουν, δρούν και διεκδικούν, βάζοντας φραγμούς στην εργοδοτική επέλαση που διαδραματίζεται στα μνημονιακά χρόνια της Ελλάδας. Συνεπικορούμεν και από όλες τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Η κυβέρνηση νομοθετεί ουσιαστικά τις επιταγές των εργοδοτικών οργανώσεων, αλλά και η προσωρινή της αναδίπλωση κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεών μας δείχνει ότι οι αγώνες μπορούν να νικάνε κάποια στιγμή. Μια πρωτοβουλία εκ των προτέρων κήρυξης απεργίας για να κάνει σαφές ότι τέτοια μέτρα δεν θα περάσουν ανέμακτα. Θα διαμορφώσει αγωνιστικό κλίμα στους εργαζόμενους και θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα και στην απεργία της 14 Δεκέμβρη, καθώς και θα μετατραπεί σε σκαλοπάτι για επόμενες κινητοποιήσεις, προσδίδοντάς τις αυτόματα πιο μαζικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους και όλες και όλους την 5η 14 Δεκέμβρη, 10.30 το πρωί μπροστά στο εργατικό κέντρο, για να δώσουμε ένα δυνατό και μαχητικό μήνυμα αντίστασης σε αυτούς που κλέβουν τις ζωές και το μέλλον μας. Ευχαριστώ.